Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα παρακολουθήσετε την εκδήλωση που διοργάνωσαν οι Καλλιπάτηρες, το Αχιών Αγάπης Γεύμα 2018. Πάμε να το δούμε. Με τον πιο αρμονικό και αποτελεσματικό τρόπο κατάφερε το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα Παράρτημα Πάτρας να συνδυάσει την κοινωνική προσφορά με τη διασκέδαση και τη συμμετοχή μελών της Κοσμικής Αθήνας, φορέων της Κρήτης, τοπικών επιχειρηματιών, εθελοντικών συλλόγων και πλήθος απλών πολιτών στο πλαίσιο του θεσμού πλέον Αχιών Αγάπης Γεύμα. Η εξαιρετική ερμηνεύτρια Νίνα Λοτσάρη χάρισε μοναδικές μουσικές στιγμές με τη μαγευτική φωνή της, ερμηνεύοντας ξένες και ελληνικές επιτυχίες. Η εκδήλωση ήταν άψογη. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, καθώς η όλη διοργάνωση έφερε τη σφραγίδα της αϊκίνητης συντονίστριας του Παραρτήματος Πάτρας του Σωματείου Καλλιπάτηρα, Μαρίας Μανουσάκη Μαλιώρη. Η λαμπερή βραδιά πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 10 Φεβρουαρίου σε γνωστό κέντρο στο Ρίο. Το πολύ επιτυχημένο από πλευράς προσέλευσης και οργάνωσης δείπνο προσέλγησε πολύ γνωστό πατρινό κόσμο, με οικοδέσποινα την κυρία Μαρία Μανουσάκη Μαλιώρη, ενώ παραβρέθηκε και μίλησε η πρόεδρος του Σωματείου, κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, εθνική πρέσβης της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Εφαγωνίζεστε. Μαζί της ήταν η επίτιμος πρόεδρος του Σωματείου, κυρία Αγάπη Πολίτη Βαρδινογιάννη, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Σύση Παπαγεωργίου, κυρία Ευελίνα Δασκαλή. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μέλη του Παραρτήματος Κρήτης μαζί με τη συντονίστριά τους, την κυρία Μαρία Ντονακάκη, καθώς και ο δήμαρχος Γόρτινας, ο κύριος Νίκος Χιναράκης. Επίσης, παρευρέθηκε και μίλησε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, κύριος Στέφανος Παϊπέτης. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της απονομής τιμητικών διακρίσεων σε αρχαίους επιστήμονες, οι οποίοι με το έργο τους προσφέρουν στον άνθρωπο και στην κοινωνία γενικότερα. Ανάμεσα σε αυτούς, ο Αλέξανδρος Σπυριδονίδης, καθηγητής αιματολογίας και διευθυντής του ΚΕΔΜΟΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η Μένη Μαλιώρη, καθηγήτρια ψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ και ο πλαστικός χειρουργός Ευθύμιος Χονδραλής για την κοινωνική του δράση. Πλήθος συμπολιτών του επιχειρηματικού και επιστημονικού χώρου, πολιτευτές, εκπρόσωποι φορέων απόλαυσαν ένα εκλεπτισμένο και γευστικό δείπνο που υλοποιήθηκε με την ανιδιοτελή προσφορά ανθρώπων που παράγουν, επιχειρούν και δραστηριοποιούνται στην πόλη της Πάτρας και στην ευρύτερη περιοχή της. Ο σκοπός του Αχιών Αγάπης Γεύμα 2018 ήταν η ενίσχυση του Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών Πανεπιστημίου Πατρών Χάρη σε Ζωή. Μαζί θα περάσουμε ένα όμορφο βράδυ από κρυάς, τιμώντας έτσι την παράδοση της πόλης μας. Υπενθυμίζοντάς μας παράλληλα ότι τέτοιες επιλογές δικαιώνουν την ανθρώπινη υπόστασή μας. Η απόψινή βραδιά έχει σκοπό όλοι μας να γνωρίσουμε πώς μπορούμε να χαρίσουμε ζωή στους συνανθρώπους μας, φέρνοντας έτσι τον ήλιο στη ζωή τους, αλλά φωτίζουμε ταυτόχρονα και τη δική μας ύπαρξη. Αγαπημένοι καλεσμένοι, το Αχιών Αγάπης Γεύμα υλοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και αυτό το οφείλουμε στους ανθρώπους που επέδειξαν ανιδιοτελή προσφορά και αυτοδιάθεση και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν, επιχειρούν και δραστηριοποιούνται με επιτήλους τρόπους στην περιοχή μας και γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και στην πόλη της Πάτρας. Και βέβαια σε όλους εσάς που με την παρουσία σας ενισχύετε τη δράση μας αυτή. Ευχαριστώ όλους από καρδιάς προσωπικά τα μέλη του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Καλλιπάτηρα. Έφτασε τώρα η ώρα με ιδιαίτερη τιμή και αγάπη να καλωσορίσω την πρόεδρό μας, την κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου. Αγαπητοί φίλοι, καταρχήν έχουμε τους προσώπους της πολιτείας εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να εκφράσω τον ενθουσιασμό μου για τα μέλη μας που υπάρχουν εδώ. Έχουν έρθει από την Κρήτη, από διάφορα σημεία της Ελλάδος. Θέλω να κάνω μία αναφορά, γιατί το σωματείο μας έχει μια ιστορία 41 χρόνων, γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς. 41 χρόνια έχουμε την αγάπη την Βαρδινογιάννη μαζί μας, η οποία αναζωογόνησε αυτό το σωματείο, είναι μαζί μας, έχει έρθει από την Αθήνα. Έχουμε μαζί μας τη Μαρία Τιχνοπούλου που δημιούργησε αυτό το παράδειγμα στην Πάτρα, και με πολύ αξιό τρόπο συνεχίζει η Μαρία η Μανουσάκη. Καμιά φορά είναι πιο δύσκολο να συνεχίσει ένα έργο παρά να το δημιουργήσεις και εκτιμούμε πάρα πολύ αυτό που έχεις κάνει. Είναι παράδειγμα για όλη τη χώρα. Η κυρία Μανουσάκη είναι μια εκπαιδευτική στην Πάτρα και έδειξε ότι η αγάπη για έναν τόπο που ζεις σε κάνει να είσαι πατρινή πλέον. Και να σας πω με μεγάλο ενθουσιασμό ότι η Καλλιπάτηρα ξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε ένα δίκτυο ενεργών γυναικών, προσφέρουμε χρήσιμο κοινωνικό έργο,
Εκτός από το αθλητικό έργο των 41 χρόνων, η Καλλιπάτηρα με ευαισθησία δίδρυνε τον καταστατικό του σκοπό και προσφέρουν έργο αλληλεγγύης. Δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να αφουγκράζονται τα παραδείγματά μας στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και μέσα από τη δράση που θα τις καλύπτουν. Ετοιμάζουμε ένα καταπληκτικό συνέδριο τον Αύγουστο του Ιούνιου του 2018 στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών και του Διεθνούς Κέντρου Επιστημών και Ελληνικών Αξιών. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, ο κ. Καϊπέτης, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας και να έχουμε μια πολύ όμορφη βραδιά με την καταπληκτική Λατσάρη. Σήμερα θα ξεχωρίσουμε τρεις ανθρώπους. Ήδη, δεν το ξέρω βέβαια, στο κάνουμε έκπληξη, είναι τρεις εξαίρετοι γιατροί. Τρεις άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν. Αυτούς τους ξεχωρίσαμε, κυρία Παναπροπούλου μαζί, και θα δώσουμε την μοναδική αυτή απεικόνιση του κυρίου Σταθόπουλου. Καλό-καλά, δεν ξεχνάω τα έργα αυτά του κυρίου Σταθόπουλου, τα οποία είναι μοναδικά για την Καλλιπάτηρα. Τους ξεχωρίσαμε λοιπόν για αυτό το έργο τους. Και πριν να καλέσω επάνω τον κύριο Σπυριδονίδη, η επόμενη γιατρός που ξεχωρίσαμε ως δικιά μας κοπέλα, έτσι πατρινή και με μεγάλο έργο, αυτή είναι η κυρία Μένη Μαλιώδη. Θα πω ένα πράγμα. Στόχος της Καλλιπάτηρας είναι το ευαγωνίζεσθε. Βέβαια, τότε αναφερόσαστε στις γυναίκες αθλήτριες. Με όλο αυτό το έργο που έχετε κάνει διαχρονικά, νομίζω ότι το ευαγωνίζεσθε αφορά και άλλες αρένες. Θα ξεκινήσουμε να κάνει την βράδυ στον κύριο Σπυριδονίδη. Πρόκειται για ένα βραβείο που το επιδίδει η Καλλιπάτηρα εδώ και πολλά χρόνια στους Ολυμπιονίκες. Κύριε Σπυριδονίδη, είναι ένας Ολυμπιονίκης της ζωής του αξίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μαλιώδη. Εμείς απόψε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσετε ένα όμορφο βράδυ και από άποψη γεύματος και από άποψη χορού. Έχουμε την κυρία Νίνα Λοτσάρη και μετά είναι να ξέρετε τι τζέι για να κάνουμε ένα όμορφο αποκριάτικο βράδυ να περάσουμε μαζί.
πίστευα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και όλοι εσείς είστε οι θύνοντες μου.